Θα σου απαντήσω ευθέως. Ορίστε. Ο Διαμαντής ο Παπαδόπουλος είχε προχωρήσει να φτιάξει μια παράταξη πολύ νωρίτερα από όλους εμάς. Που μετέπειτα ακολουθήσαμε να κάνουμε μια και παράταξη. Μέχρι ενός σημείου νομίζω πως είναι και κατανοητό αυτό από τη στιγμή που ο Διαμαντής ο Παπαδόπουλος δεν ήταν και εν ενεργεία. Ήταν στην αντιπολίτευση. Έτσι, ήταν στην αντιπολίτευση. Εμείς οπότε προσπαθούσαμε μάλλον να δουλέψει λίγο περισσότερο για να μπορέσει να εκλεγεί. Εμείς προσπαθήσαμε, Λάζαρε, οι τρεις δήμαρχοι, Σερασίδης, Πανταζόγλου και Θεοδωρίδης, Σταυρούπολη, Πολύχνη και Ευκαρπία, προσπαθήσαμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, γιατί λίγο ως πολύ ανήκαμε στον ίδιο πολιτικό χώρο και ο καθένας βέβαια είχε κομμάτια στην παράταξή του τα οποία ήταν από παντού. Προσπαθήσαμε να τα βρούμε. Δεν τα καταφέραμε. Τώρα εντάξει, τώρα εσείς και ο... εσείς και ο φίλος μου ο Θεοδωρίδης είστε μικροί για τον Σερασίδη, για να μην... πώς είναι δυνατόν τώρα να είσαστε μαζί με τον Σερασίδη, γίνονται αυτά πράγματα, γίνονται. Λάζαρε, ορίστε. Ο Σάββας είναι φίλος μου, είναι καλό παιδί, υπήρξε ένας έντιμος δήμαρχος. Δεν είπα το αντίθετο. Υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση για πάρα πολλά χρόνια. Δεν είπα το αντίθετο. Και τώρα την υπηρέτη. Ακριβώς, είναι ακριβώς είναι στην αντιπολίτευση, αξιόλογο άτομο. Είχε τους δικούς του λόγους να μην συμφωνήσει. Σας λέω, είσαστε μικροί για το Σερασίδη. Δεν ξέρω αν είμαστε μικροί ή μεγάλοι. Είχε ακριβώς τους δικούς του λόγους. Δίπλα του δεν θα φαινόσασταν, καταλάβατε. Γι' αυτό είπε ο άνθρωπος να σας κάνει καλό και να σας αφήσει να κατεβείτε μόνοι σας. Καταλάβατε. Τελικά αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι ο λαός είναι αυτός που αποφασίζει, ο λαός είναι αυτός ο οποίος κρίνει και συγκρίνει και βέβαια τιμωρεί την μη συνεργασία, γιατί αυτό που εγώ είχα προτείνει να τα βρούμε και να κάνουμε μια παράταξη κοινή, για την οποία είχε συμφωνήσει και ο Κώστας ο Θεοδωρίδης, αυτό είναι γνωστό, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να διοικήσουμε το Δήμο Παύλου Μελά με σύνεση και με πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί τίποτα δεν είναι δύσκολο. Αποδεικνύεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η συγκυρία η τωρινή με τα οικονομικά δεδομένα. Πιστεύω ότι όμως θα μπορούσαμε να είχαμε μια παράταξη που θα βοηθούσε τους κατοίκους του νέου Δήμου Παύλου Μελά. Τα προγράμματα και τις ιδέες συμπίπταμε. Εντάξει, κανείς δεν μπορεί να σας κατηγορήσει για έλλειψη σύνεσης, ούτε εσάς, ούτε το Σάββατο Σερασίδη, ούτε τον Κωνσταντο Θεοδωρίδη, για το Θεό δηλαδή, αν είναι δυνατόν, αλλά σας είπα. Κολλήσαμε στο ποιο θα είναι αρχηγός. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Όπως ξέρεις πολύ καλά, γιατί το ξέρεις εσύ. Τι να κάνουμε δηλαδή. Εγώ έκανα πίσω. Εγώ έκανα πίσω. Και μάλιστα πρότεινα. Μα και εσείς δεν επιλέξετε για αρχηγό τον αυτονόητο. Επιλέξατε άλλον. Πόσο στέει δηλαδή. Για μένα αυτονόητο ήταν το ότι θα έπρεπε να γίνει ένα γκάλοπ. Και το οποίο επέμενα να γίνει σε μια συνάντηση των τριών μας. Ήταν η τελευταία πρόταση που είχα κάνει. Και είπα ότι θα τη σεβαστώ απόλυτα, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Έστω και ένα τηλεφώνημα ήταν παραπάνω. Ένα γκάλοπ που θα είχε 450 τηλεφωνήματα από την Πολύχνη, 450 από τη Σταυρούπολη και 100 μόλις από την Ευκαρπία. Συγγνώμη. Και εγώ θα δεχόμουν όποιο και αν ήταν το αποτέλεσμα, έτσι ώστε να είχε προκύψει αυτός ο οποίος θα ήταν ο καλύτερος για το Δήμο Παύλου Μελά. Δεν έγινε αποδεχτό από τον φίλο μου τον Σάββα τον Σερασίδη. Αυτό ήταν, εκεί ήταν η διαφορά μας με τον Σάββα. Ενώ είχε συμφωνήσει ο Κώστας Θεοδωρίδης να κάνουμε τον γκάλο. Έτσι λοιπόν εγώ δεσμεύτηκα και είπα ότι ναι, θα συμπράξω με τον Κώστα Θεοδωρίδη, γιατί συμφώνησε να γίνει αυτό τον γκάλο και έτσι κάναμε την παράταξη αυτή που κάναμε. Μάλιστα. Τέλος πάντων, εντάξει, ωραία. Αυτό νομίζω ότι δεν ήταν γνωστό, δηλαδή δεν το είχατε γνωστοποιήσει παλαιότερα ότι αυτή τη συζήτηση, την τελευταία που κάνατε οι τρεις σας, καλώς κάνατε και το είπατε, νομίζω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο. Να μαθαίνει ανοιχτό τη φιλοδοξία του εκάστοτε του άρχοντος, τη φιλοδοξία ή τη ματαιοδοξία, αν θέλετε. Δεν είναι κακό, ούτε το ένα ούτε το άλλο, ξέρετε. Άσχετα άμα εμείς έχουμε μάθει να κρεμάμε ταμπέλες στις λέξεις, η ματαιοδοξία είναι καλή, η φιλοδοξία είναι κακή. Είναι φιλοδοξία κακή, η ματαιοδοξία κακή. Εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι κακό, ούτε το άλλο. Όποιος κάνει καλή χρήση και των δύο αρετών, διότι για μένα είναι αρετές τα δύο, τότε νομίζω ότι δεν έχει πρόβλημα. Όποιος κάνει υπερβολική χρήση, διότι άλλο χρήση, άλλο κατάχρηση, τότε νομίζω ότι καταλήγει στο χρονοτούλαπο της πολιτικής ιστορίας. Ο λόγος σας. Μιλώντας λοιπόν για φιλοδοξία και ματαιοδοξία, στο δικό μου μυαλό οι έννοιες έχουν ξεκαθαρίσει ότι η φιλοδοξία είναι θεμητή, η ματαιοδοξία όμως όχι. Ο ματαιόδοξος είναι ματαιόδοξος. Δεν μπορεί να είναι αρετή η ματαιοδοξία, κατ' εμέ.
Ενώ η φιλοδοξία, ναι, ο καθένας μπορεί να φιλοδοξεί να πετύχει στη δουλειά του, να πετύχει στην υποψηφιότητά του, να πετύχει σε μια προσπάθεια την οποία κάνει, είναι φιλόδοξος και αυτό είναι καλό. Πιστεύω λοιπόν ότι η φιλοδοξία βοηθάει έναν ηγέτη να μπορέσει, έχοντας μπροστά καταρχήν τη φιλοδοξία, αλλά και μετά από πίσω να ακολουθεί το παν με τον Άριστον, και εκεί θα πρέπει να καταλήγει και να τελειώνει η φιλοδοξία του και να προχωράει. Να μπούμε λίγο στην ουσία τώρα για να αφήσουμε, σας παρακαλώ, αυτά στην άκρη του χαρακτήρα του καθενός. Εν πάση περιπτώσει, κριθήκατε και για τη φιλοδοξία και για τη ματαιοδοξία. Ακριβώς. Δόξα τω Θεώ, κριθήκατε, ο κόσμος έκρινε. Είναι χαρακτηριστικό πάντως το γεγονός, και εγώ το είχα επισημάνει πάρα πολλές φορές προεκλογικά, ότι δεν είπε κανένας ότι η δική σας υποψηφιότητα δεν ήταν καλή και η υποψηφιότητα Παπαδόπουλου ήταν καλύτερη. Ή το αντίστροφο. Κανένας δεν είπε κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό το οποίο είχα επισημάνει πάρα πολλές φορές προεκλογικά είναι ότι είχατε εντελώς διαφορετικές πολιτικές. Δηλαδή, στηρίζατε τα προγράμματά σας σε εντελώς διαφορετικούς άξονες. Υποσχόσασταν στον κόσμο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Είχαμε να κάνουμε λοιπόν με δύο εντελώς διαφορετικές πολιτικές και όχι κάτι από τα ίδια, πώς είναι τώρα τα δύο μεγάλα κόμματα, ας πούμε, που εν πάση περιπτώσει ο κόσμος έκρινε, ή τουλάχιστον αυτό θα έπρεπε να κάνει, έκρινε ότι αυτή που ήθελε. Δεν ξέρω τώρα για ποιους άλλους λόγους, ξέρετε, ψηφίζει ο πολίτης ένα δήμαρχο. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ το βλέπω ψυχρά επαγγελματικά ή αν θέλετε τεχνοκρατικά και λέω ότι έκρινε η πολιτική Παπαδόπουλου ήταν καλύτερη. Ή στην εφαρμογή πώς βλέπετε να τα πηγαίνει? Ακόμη δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Είναι νωρίς. Όπως σας είπα, του δίνω πίστοση χρόνου, τουλάχιστον ένα χρόνο. Μετά από ένα χρόνο θα μπορώ να κρίνω και να κατακρίνω, να επικρίνω. Η δομή του Δήμου πώς σας φάνηκε? Και συγγνώμη που σας διακόπτω κιόλας. Διότι νομίζω ότι είναι στα πρώτα σημάδια της όποιας δράσης ενός μιας δημοτικής αρχής. Η δομή του Δήμου, οι αντιδημαρχίες, η οργάνωση των υπηρεσιών, όλα αυτά, εσάς πώς σας φαίνονται, σας έχουν καλύψει? Ορίστε. Κοίταξε να σου πω. Ορίστε. Η δομή του Δήμου είναι προγεγραμμένη. Ο Καλλικράτης έλεγε 6 αντιδημαρχίες, από τις οποίες θα υπάρχει αυτή η αντιδημαρχία, αυτή η άλλη αντιδημαρχία κτλ. Κτλ. Αυτό έγινε. Δημιουργήθηκε η αρχική δομή με τις αντιδημαρχίες, με τις δημοτικές επιχειρήσεις, να συγχωνευτούν οι δημοτικές επιχειρήσεις. Αυτά ήταν διαδικαστικά τα οποία πέρασαν από το Δημοτικό Συμβούλιο και τα είδαμε. Όλα αυτά σαν δομή έπρεπε να γίνουν και γίνανε σε όλους τους δήμους καλλικρατικούς της Ελλάδος. Αυτό που έχω μια παραπονάκι και πρέπει να το πω από το Διαμαντή. Να το πείτε. Δηλαδή, στη διοίκηση, ας πούμε, της δημοτικής επιχείρησης. Στο Δήμο Ευκαρπίας ή στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ευκαρπίας, που ήταν μια ξεχωριστή διοίκηση, είχαμε ανθρώπους και από τους εκλεγμένους και από την υπεψηφία, αλλά και από την αντιπολίτευση. Και μπορώ να πω, σε δεδομένη στιγμή υπήρχαν περισσότεροι από την αντιπολίτευση. Ναι. Δεν κρίναμε τους κατοίκους οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτές τις διοικήσεις ή τα αριστείδινα άτομα τα οποία τότε ο νόμος μας έλεγε να βάλουμε, ή ξέρω εγώ ότι ο τάδε σύμβουλος είναι από την αντίπαλη παράταξη. Όχι. Οι διοικήσεις ήταν μεικτές και δεν φοβόμασταν να δώσουμε και ηγετικούς ρόλους και στην αντιπολίτευση. Αυτό δεν έγινε. Καλά, συγγνώμη, δηλαδή, επειδή το κάνατε εσείς, μην το κάνει οπωσδήποτε και ο επόμενος. Λέω ότι είναι δημοκρατικές διαδικασίες. Εγώ δεν είπα, δεν είπα ότι δεν ήταν όμορφο πιστεύω από δική σας πλευρά. Καλά κάνατε. Ότι θα πρέπει να δίνει το λόγο στην αντιπολίτευση, έτσι ώστε και πιο παραγωγική να γίνεται η διοίκηση. Έτσι. Ναι. Και να ελέγχεται. Ναι. Όταν αφήνεις τα ελάχιστα αυτά. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, ότι στις διοικήσεις των ΚΑΠΗ δεν υπάρχουν άτομα της αντιπολίτευσης? Όχι, βέβαια. Υπάρχουν. Όχι. Δηλαδή, έπρεπε, επειδή εσείς είχατε περισσότερα, να έχει και ο Διαμαντής εκεί πέρα περισσότερους της αντιπολίτευσης. Όχι, να μην έχει τους περισσότερους. Αλλά να έχει έναν ικανό αριθμό, τέλος πάντων. Δεν κατάλαβα το παράπονο ποιο είναι τώρα, ειλικρινά. Ότι δεν άφησε τη συμπολίτευση να συμμετάσχει σε αυτά τα όργανα, στις δύο επιχειρήσεις. Ψήφισαν τους ανθρώπους στη διοίκηση μόνο τους δικούς τους. Με αποτέλεσμα και εμείς να μην είμαστε υποψήφοι πια. Δηλαδή, βλέποντας αυτή την οτροπία, και ο Σαρασίδης, η παράταξη του Σαρασίδη και του Δεμουρτζίδη και η κυρία Καλαντίδου, είπαμε, ρε παιδιά, εντάξει, είστε διοίκηση. Δεν αντιλέγουμε. Αλλά δώστε και στην αντιπολίτευση ρόλο. Και επειδή δεν έγινε αυτό,
Έτσι. Αποχωρήσαμε και τελικά δεν συμμετείχαμε σε καμία, σε κανένα όργανο. Λάζαρε. Καλά, δεν είναι να σα πω κάτι τώρα, δηλαδή, και αυτό δεν ήταν και ό,τι καλύτερο που κάνατε. Γιατί να αποχωρήσετε, δηλαδή. Ας καθόσασταν να εκλέξετε και μερικού δικού σα, εσεί. Μα έδινε το δικαίωμα να εκλέξουμε έναν ή δύο. Ωραία, κλείστε. Εμεί ήσασταν ακόμη ένα. Μάλιστα. Δηλαδή, και προτιμήσετε να μην έχετε καθόλου φωνή μέσα στα όργανα. Φυσικά. Όχι, να με συγχωρείτε πολύ, αλλά αυτό σε κάθε περίπτωση μπορεί να θίγει τον πολιτικό σας εγωισμό, αλλά σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι εγωισμός, Λαζάρε. Δρά και κατά των συμπολιτών σας. Δεν είναι έτσι. Σταματρέψτε. Δεν είναι έτσι. Γιατί αν θέλει αυτό που κάνει αντιπολίτευση. Αυτό τώρα μου θυμίζει εμένα κομμουνιστικές τακτικές. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν συμφωνούμε με το διάλογο για την παιδεία, άρα δεν πάμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν έτσι. Γιατί στις αρχικές σκέψεις και στους αρχικούς σχεδιασμούς του Δημάρχου είχαμε συμμετοχή. Δηλαδή. Στην εκλογή αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Συμμετείχε η Μίζωνα Αντιπολίτευση και εκλέξαμε αντιπρόεδρο από εκεί. Γραμματέα δεν ήθελε καμία από τις παρατάξεις. Βάλαμε πάλι εμείς τη δικιά μας παράταξη. Mm-hmm. Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Όταν όμως κάνεις Δημοτικό Συμβούλιο και δεν καλάς ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, τον αντιπρόεδρο και τη γραμματέα, και κάνεις από μόνος σου και τα θέματα και τις προσκλήσεις κτλ. Αυτό δείχνει ότι. Δεν επιθυμείς. Δηλαδή, τυπικά και μόνον έχει εκλεγεί, γιατί έτσι έλεγε ο νόμος, ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν έχει ρόλο, δεν έχει και νόημα να είσαι. Να κάνεις τι δηλαδή αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και έτσι μετά από 2, 3, 4 δημοτικά συμβούλια, παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος. Ο οποίος ήταν την παράταξή μας. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτά τα βλέπεις με καλύτερο μάτι, βρε αδερφέ. Δίνεις, δεν έχεις να χάσεις τίποτα. 41 είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι, 25. Έχει συμπολίτευση και 16 όλοι οι αντιπολίτευση μαζί, εξ παρατάξεις. Δεν έχει φοβηθεί τίποτα. Δώσε και στην αντιπολίτευση και ρόλο και τη δυνατότητα να μπορεί αυτή να. Αυτή τη συζήτηση την έχετε κάνει με τον κύριο Παπαδόπουλο. Προσωπικά όχι. Την έχουμε συζητήσει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί δεν κάνετε μια προσωπική συζήτηση. Δεν θα το κουβεντιάσω και αυτό στο Ουζάκι. Όχι στο γραφείο του ή στο Ουζάκι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε. Δεν πήγανε στη διαδικασία να κάνετε αυτή τη συζήτηση. Και παραιτήθηκα. Δεν καταλάβατε τι εννοώ. Όχι να παραιτηθείτε, εννοώ να συζητήσετε με τον Δήμαρχο ενώπιον των υπολείπων Δημοτικών Συμβούλων Αντιπολίτευσης και Συμπολίτευσης. Αυτά τα ίδια πράγματα που λέτε τώρα σε εμένα. Βεβαίως τα έχουμε συζητήσει. Και τι απάντησε. Δεν θέλει. Αυτό που λέει ο νόμος είναι ξεκάθαρο για αυτόν πώς θέλει να διοικήσει. Άρα το μοντέλο, αυτό το οποίο δημιουργείται, αρχίζει να στραβώνει ή να δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, είναι κρίμα να μην δίνεις ρόλο στην αντιπολίτευση. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Mm-hmm. Απολύτως τίποτα. Πάμε στην οργάνωση του Δήμου. Έχουμε την οικονομική υπηρεσία, η οποία δομήθηκε με τους συμβούλους της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, όπως συμμετέχω και εγώ. Η τεχνική υπηρεσία. Επίσης, ο αντίστοιχος αντιδήμαρχος κτλ. Αυτό που δεν μου άρεσε και αυτό που είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι αντί να κάνουμε αποκέντρωση των υπηρεσιών, γίνεται στο Δήμο Παυλοβουνάκη, γίνεται συγκέντρωση των υπηρεσιών. Συγκεντρώνονται και οι υπηρεσίες, οι τεχνικές υπηρεσίες και οι οικονομικές υπηρεσίες και γενικά οι κοινωνικές υπηρεσίες συγκεντρώνονται στον παλιό Δήμο Σταυρούπολης. Χωρίς να υπάρχουν και εκτηριακές υποδομές, χωρίς να υπάρχουν γενικά υποδομές για να υποδεχτούν όλο αυτό το χώρο και τον κόσμο. Πιστεύω, εγώ είχαμε άλλη άποψη για αυτό το μοντέλο τη διοίκηση. Εμείς θα είχαμε αποκεντρώσει τις υπηρεσίες. Δηλαδή, θα είχαμε επιλέξει ότι η τεχνική υπηρεσία θα λειτουργήσει στο Δήμο Σταυρούπολης, η οικονομική υπηρεσία θα λειτουργήσει στο Δήμο Ευκαρπίας, η κοινωνική υπηρεσία και η δημοτική υπηρεσία θα λειτουργήσει στο Δήμο Πολύχνης